Σεβασμιότητε Μητροπολίτε, Πυριός Χρυσαλαμίνος, Κύριο Γερόντιος, Αγαπητοί Αδελφοί, Ιερείς της Μητροπολιός μας και της Αρχιεπισκοπής, χαίρομαι πολύ που ήρθαμε και είμαστε όλοι μαζί. Αγαπητοί αδελφοί στον Κύριό μας, καλώς ήρθατε στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για αυτή την παράκληση που έγινε τώρα, την παράκληση της Παναγίας και για την ομιλία που θα γίνεται τώρα με τον Κύριο Παρασκευάς, πρώτο ψάρτη της Μητροπολιός μας και ψάρτη σε αυτού του Ιερού Ναού, και σήμερα θα έρθει για να μας πει το θέμα του και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάτι πράγματα για τη μουσική και γενικά για την ακολουθία και για την βοήθεια του ψάρτη και όλα που θα μας πει ο ίδιος μετά. Σήμερα ήταν για να γίνει μια ομιλία με την κυρία Δήμητρα Μονιού, αλλά ακύρωσε λόγω της ασθένειας που έπασε χτες το βράδυ η γυναίκα και δεν είναι πολύ καλά και ζήτησε να ακυρώσει. Και θα γίνει την ομιλία της κυρίας Δήμητρα στην επόμενη μέρα που θα είναι 2 Ιουνίου. Θα μεταφέρει για 2 Ιουνίου πρώτα ο Θεός την ομιλία με την κυρία Δήμητρα Μονιού. Λοιπόν, και έτσι σήμερα, δόξα τω Θεώ, ο κύριος Παρασκευάς ήταν έτοιμο. Ο κύριος Παρασκευάς ήταν έτοιμο με την ομιλία του και με την βοήθεια του Θεού ήρθε σήμερα για να μας κάνει αυτή τη χαρά για να κάνουμε αυτό το θέμα. Κύριε Παρασκευά, σε ελάτε. Ψάλλουμε προθήμους συγκοινωδίων. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν δύο λέξεις, η ψαλμωδία και η οδία. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο καθημερινό σε κάθε πολιτεία το βιώνουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια η μουσική μαζί με την οδία. Τώρα βέβαια δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αντίξει το θέμα, γιατί ένας απλός ψάλτης δεν έχει την γνώση και την ικανότητα ενός ιστορικού της Εκκλησίας ή κάποιου μουσικολόγου ενδεχομένως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω κάνει κάποιες σημειώσεις από πληροφορίες που συνέλεξα και ελπίζω να φανούν χρήσιμες και να μην σας κουράσω. Όπως προανέφερα, λοιπόν, χρησιμοποιείται η μουσική από ανέκαθεν για την προσευχή του ανθρώπου. Ήταν ανάγκη να χρησιμοποιήσει μελωδία και ένω και ποίηση και οδύ, ύμνο. Αυτή η μουσική, η επιστήμη, προφανώς δεν ανεπτύχθηκε από τον άνθρωπο τον ίδιο, αλλά αφορά και αυτή τη δωρεά του Θεού, όπως και όλες οι άλλες επιστήμες. Μας το πληροφορεί η Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, στην Γένεση, στην κεφάλαιο 4, στον στίχο 21, όπου ο Θεός αναδεικνύει τον Ιουβάλ, τον γιο του Λάμεχ, εγγονό του Μαθουσάλα,
στον οποίο αναδείξας ψαλτήριο του κιθάρα και τον κατέστησε συνθέτη ύμνου και διδάσκαλο μουσικής. Άρα λοιπόν, έχει πολύ βαθιές ρίζες το συγκεκριμένο θέμα και ξεκινάει ήδη από την γέννηση του ανθρώπου. Οι Εβραίοι, ας μιλήσουμε για ένα κοντινό σε εμάς, στους χριστιανούς, έθνος το οποίο ακόλουθη μετά την έλευση του Κύριου είμαστε και εμείς, όπως και όλοι οι άλλοι λαοί, χρησιμοποιούσαν και αυτοί ψαλμούς και ύμνους κατά τη διάρκεια της ευχαριστίας που ανέβηκαν στον Κύριο. Χαρακτηριστική είναι η στίχη του Δαβίδ, που λέει ότι ενείται αυτό με ψαλτήριο του κιθάρα. Την πάμε και φορώ, εν κορδές και ο Γιάννης. Δεν είναι σχήμα λόγου, ήταν και κύριο, και κυριολεξία το συγκεκριμένο. Υμνούσαν τον Θεό αιώτερα. Υπάρχει στη Μονή Σταυρολικίδα στο Άγιο Όρος, τη τυχογραφία του 15ου αιώνα, η οποία αντιπαριστά τη μεταφορά της κυβωτού της Διαθήκης στον ναό του Σολωνόντα, συνοδευόμενη από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τέτοια όργανα. Λύρα, κάτι σαν το ούτι το δικό μας, ας το πούμε, και τα λοιπά. Άρα λοιπόν είναι αληθές ότι συνέβαινε αυτό. Η ύμνη επίσης σε όλη την γραφή αναφέρονται χαρακτηριστικά κάποια παραδείγματα που να πω ότι διαβάζοντα τη θάλασσα, την ελευθερά θάλασσα, οι Εβραίοι αναφέρεται ότι ανέπνευσαν ύμνους. Υμνολόγησαν τον Θεό. Επίσης, οι τρεις πέδες στην κάμινη. Και αυτοί ύμνοι και δοξολόγοι τον Θεό κατά τη διάρκεια που τους έβαλαν μέσα στην κάμινη. Η Δαβόρα και ο Βαράκ μετά την ύμνη των Κανανέων ύμνησαν με τις εξής λέξεις: Καθώς ο Βασιλής και ενωτήσεστε σαν τράπε, άσου ψαλό του Κυρίου, το Θεό Ισραήλ. Μιλήσαν για ψαλμοδία, δηλαδή χρησιμοποίησαν μελωδία. Ύμνους σε συνάρτηση με μελωδία, δηλαδή μουσική. Αυτό είναι το ζήτημα που μας αφορά. Ας πάμε τώρα λίγο πιο κοντά στα χρόνια του Κυρίου, από το δεύτερο αιώνα και εδώ, όπου έχει προέλθει η επέλαση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος μετέφερε την ελληνική παιδεία και μέσα σε αυτή προφανώς ήταν και η μουσική παιδεία, η οποία ειδικά στους Αγίους Έλληνες ήταν μάθημα βασικό μαζί με την εκκίνηση του σώματος, μαθηματικά και άλλα. Εκεί φαίνεται ότι ακόμα και οι Εβραίοι και όλοι οι λαοί οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτά τα μέρη άρχισαν να εγκαταλείπουν τη δική τους μουσική παιδεία και να χρησιμοποιούν την ελληνική. Γι' αυτό οι Εβραίοι είχαν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τη μουσική επιστήμη. Υπήρχαν δε και ελληνικές σχολές στις περιοχές εκείνες, όπου κατά τον ιστορικό Στράβωνα, ο γνωστός ιστορικός, αναφέρει ότι ονομαστότερος από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια ακόμα ήσαν κάποιες σχολές της Τασσός, της Κηλικίας, μάλιστα η οποία ήταν και η χώρα καταγωγής των Αγωστών Παύλων, Τασσός. Άρα λοιπόν είχε διαδοθεί πάρα πολύ μουσική σε σημείο που ξεπερνάει ακόμα και τις ελληνικές πόλεις, οι οποίες ήταν γενέτειρες προποντινά για εμάς τους Έλληνες στην μουσική. Επίσης, ο φιλόσοφος Πλούταρχος από τη Χερόνια αναφέρει το εξής, πολύ ενδιαφέρον. «Και περσών και σουσιανών και γεδροσιών παιδες, τα σοφοκλέους και ευρυπίδου τραγουδίας είδων». Δηλαδή, οι Πέρσες και οι περισσότερες περιοχές, τα παιδιά, οι νέοι, απέκλυμπαν οδές σύμφωνα με τις τραγωδίες του Σοφοκλέους και του Ευρυπίδου. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε σε τι σημείο είχε τάση να επιδράσει η παιδεία μέσα από τον Αλέξανδρο.
Επίσης, εκτός από τη μουσική, παιδιά, βέβαια, υπήρχαν και πολλές συνήθειες οι οποίες αξίζουν να αναφερθεί εδώ. Ήταν προσωμείωνα στα ιεροτελεστιακά έθιμα και τις ιεροτελεστίες. Παράδειγμα, οι ιερείς ένιωθαν τα σφύρα τους πριν πρώτης θυσίας. Συνέβαινε τους αρχαίους Έλληνες, το ίδιο κάνουμε και εμείς σήμερα. Εράτησαν με κλάδους σελέας, κάτι παρόμοιο με τον με τη σημεία διαφορά που εμείς με βασιλικό και με τον αγιασμένο ίδωρο. Εβάφτιζαν σε ξύλο και όμενο από το βωμό της θυσίας σε ειδόν και μακρό πάλι ράτζε. Ήξωνα τα σφύρας στους ουρανούς όταν το ξέρετε. Γιατί τα αναφέρω αυτά, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό που αξίζει και αυτό να το σημειώσουμε. Οι πατέρες λέγανε ότι ό,τι υγιές έβρουν το χρησιμοποιούσαν. Εάν κάτι είναι υγιές, δηλαδή μπορούσε να κρατήσει τον άνθρωπο στην πίστη, άσχετα αν ήταν, αν προέρχονταν από κάποιον άλλο λαό, είναι το ηλεκτρικό, όπως ήταν οι Κέλτες. Το χρησιμοποιούσαν, δεν έκαναν διάκριση και αυτό είναι και ένα δεκμήριο για όσους ισχυρίζονται ότι έχει μια δόση αλήθεια βέβαια. Ότι οι αρχαίοι Έλληνες και η ιστορία από τους χριστιανούς βασανίστηκε κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι αλήθεια. Χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά σημεία στην αρχαία Ελλάδα, τα οποία τα ενσωμάτωσαν στο λειτουργικό της Εκκλησίας. Ο Άγιος Πλήνης, ο Αλεξανδρεύς, ο οποίος είναι θεολόγος, λέει: «Χριστομαθή φημή των πάντα επί την αλήθεια αναφέροντα, ώστε και από γεωμετρίας και μουσικής και από γραμματικής και φιλοσοφίας αυτής δρέπουμε το χρήσιμο, εάν ανεπιβούλευτον φυλά την πίστη». Δηλαδή, δρέπουμε, θερίζουμε, παίρνουμε. Ακριβώς αυτό συνεδρεύουμε. Ό,τι χρήσιμο υπάρχει από οποιαδήποτε επιστήμη, εάν ανεπιβούλευτον βέβαια φυλά την πίστη. Ο ίδιος μάλιστα λέγει ότι στην πολιτική μουσική των Εβραίων έμοιαζε και η του δωρείου μέρους της ελληνικής μουσικής παιδείας. Δεν ξέρω αν σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση, να ξεφύγω λίγο το μουσικό κομμάτι και να αναφέρω κάτι που έχει σχέση με τη χρήση παραδόσεων οι οποίες δεν επιβουλεύονται την πίστη, αλλά δεν είναι και κατεξοχήν πάντα και τόσο ορθόδοξες. Παράδειγμα, στα 7,5 υπάρχει η συνήθεια να χρησιμοποιούνται τετραφωνίες συμφωνίες. Στην Λεπαστό. Αυτό συνέβη διότι ήταν ένα κρατούμενα, η Μακρόν, και επειδή ο άνθρωπος έχει την συνήθεια να αντιγράφει πολλές φορές, είτε κακόβουλα είναι και όχι. Από άλλες συνήθειες και να τις προσαρμόζει στην καθημερινότητά του, κατά κάποιο τρόπο έτσι εισήχθη η τετραφωνία η οποία απαγορεύεται και βάσει κανόνων κανονικά στην Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται. Παρ' όλα αυτά όμως η Εκκλησία σιωπηλώς αποδέχεται προκειμένου να μην δημιουργηθούν σχήματα. Εκτός από τη μουσική, τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και άλλα. Στην υπνογραφία, παράδειγμα. Απεικονίζεται ο Ευαγγελισμός στον τόπο και αυτό ξεκίνησε πάλι από Λατίνους με κρίνο. Δεν υπάρχει κρίνος στην ορθόδοξη πορνογραφική παράδοση. Οι ουράνιες δυνάμεις είναι συγκεκριμένες οι μορφές με τις οποίες αποδίδουν πορνογραφικά. Τα χειρουργεία, τα σεραφείμ, οι δυνάμεις, οι εξουσίες, οι εξαρτέρια, ολιώματα, πετάσια, τερωτά, άγγελοι, άγγελοι. Οι αρχάγγελοι ανεπαρίστανται με χιτώνα και κρατώντας ράβδο, όχι κρίνο. Το αποδέχεται η Εκκλησία γι' αυτό. Και μάλιστα, ή μόνο το αποδέχεται, υπάρχει και θαυματουργό εικόνα αυτή που έχουμε καλή ώρα. Στο αναλόγιο, η οποία είναι κρίνο η πανηγία, παρόλο που όμως είναι θαυματουργία. Δηλαδή, η χάρη δεν περιορίζεται, ούτε επηρεάζεται από τέτοιες, ας πούμε, παρεκκλήσεις κατά κάποιο τρόπο. Η Ανάσταση του Κυρίου, επίσης, που βγαίνει ο Κύριος μέσα από το μνήμα,
κρατώντας ξυνήρα στο χέρι. Και αυτό είναι δυτική επιρροή. Ίσως βέβαια κάποιος τώρα να τους ξυνήσει και να τους ζηλωτές αδελφούς να μην τους τόσο αρέσει αυτό που θα πω, αλλά είναι πραγματικότητα. Ο Ελ Γκρέκο, εκεί στο 19ο αιώνα, αν ψάξει κάποιος βίντεο, θα πει ότι υπάρχει αυτή η εικόνα στο γραφισμένο από τον Βελόντινο Θεοδόπουλο. Την δέχεται όμως, η εκκλησία του μάλιστα είναι και μέρη πολύ διαφορετική, πολύ οπουδήποτε. Θα δεν είναι σωστό γιατί θεολογικά δεν είναι. Ο Άγιος Άγιος του Μασχούς λέει ότι εσφραγισμένο του νήματος η ζωή εκτάφου ανέβηκα στην Χριστέ ο Θεός. Ήταν εσφραγισμένο του νήμα. Δεν ήταν έρθει. Και κάπου αλλού λέει ότι πού κέρνωσαν πώς εσαρκώθη η ασωμάτη σου άγγελη. Οι άγγελοι δεν ξέρουν ξέρω το πώς εσαρκώθηκε ο Κύριος. Και αναφέρει στην αρχή που κύστο το πότε ανέστης η φυλάσσοντας οι στρατιώτες. Άρα είναι ψευδές λοιπόν. Δεν αισθάνθηκαν οι στρατιώτες πότε έγινε μέσα στον Κύριο. Δογματικά ή θεολογικά, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι θεολόγος, δεν είναι σωστό. Εχθές πάλι είπαμε, εσφραγισμένο του μνήματος η ζωή αυτά που ανέφερε Χριστέ ο Θεός. Άρα λοιπόν όλες οι συγκυρίες κλείνουν προς τα εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως και πάλι λέω ότι αποδεχόμαστε. Πρέπει να σας παρώ, πρέπει να δείτε τη βοηθούμε σε τίποτα. Πριν συνεχίσω για το θέμα της ημέρας, θα αναφέρω το τελευταίο, τα περί του τη σεξουαλικού του εσταυρωμένου που κάνουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, η οποία και αυτή δεν είναι συνήθεια κατά προωθόντος του τυπικού. Ο Παπαγιάννης, και αυτό το βιβλίο, που έχει γράψει το γνωστό συγκληματικό, αναφέρει στη σελίδα 648, στην υποσημείωση 1270. Η έξοδος του εσταυρωμένου είναι νεωτέρα συνήθεια, την οποία ουδέν των παλαιών τυπικών ορίζει. Ούτε αυτό το τυπικό του Κωνσταντίνου. Μόνο το τυπικό της Ξενοφόντος και το τυπικό του Μεθοδίου προβλέπουν αυτό. Το τυπικό της Διονυσίου ορίζει ανταυτής όπως κατά την ανάγνωση του έργου Ευαγγελίου και συγκεκριμένως της φράσεως «Ιν δε ώρα τρίτη και εστάβωσαν αυτό» τοποθετείται στο προσκυνητάριο η εικόνα της σταυρώσεως. Αυτή είναι η ορθόδοξη εικονογραφική παράδοση. Να είμαστε ειλικρινείς. Η εικόνα της σταυρώσεως. Γιατί την εικόνα προσκυνούμε. Ο εσταυρωμένος και αυτός προσκυνείται, αλλά δεν πάρει να είναι περικεκομένη μορφή, η οποία εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσει και είδωνο. Στα μνήματα, στα νεκροταφεία, αν πάμε, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλοί σταυροί με την εικόνα του Κυρίου υπό περίπτωση. Δηλαδή, περιμετρικά φαίνεται. Δεν είναι γι' αυτό και τοποθετούσαν την εικόνα της σταυρώσεως, που έχει μία διάσταση, όχι τρεις διαστάσεις. Πού ποιήσει σε αυτό λίγο, είπε ο Κύριος, ο Θεός, στον Μωυσή. Είναι σημαντικό, δεν είναι κάτι το οποίο προσπερνάμεις. Εν πάση περιπτώσει, το αποδέχεται η Εκκλησία και το ίδιο, υπάρχει και υποσημείωση στο τυπικό του Βιολάκη, το τυπικό της πράσινης του Εκκλησίας, στο οποίο ακολουθεί και η δική μας Εκκλησία Ελλάδα, η οποία λέει στη σελίδα 404 ότι εν το πατριαρχικό ναό ως και εν αγίου όρη μέχρι τούδε, μέχρι του γράφει του τυπικού, τον 11ο αιώνα, η έξοδος αυτή του εσταυρωμένου που και γίνεται μέχρι της πατριαρχίας Σοφρονίου του Απαμασίας κατά το 1764, καθώς ούτε το τριώδιο σημείει τη άφη, την άφη τάξη, ούτε το αρχαίο του τυπικού. Ήδη όμως καθιερώθη, ούτως είπαμε, και ο λαός φαίνεται ποθόν ή να ευλαβώς προσκυνήσει την ώρα ταύτη, τον δια της ημετέρας αμαρτίας αναρτηθέντα την δουλειοξύρου του Σταυρού. Επειδή είμαστε λαός που θέλουμε και τον τύπο, μας αρέσει ο τύπος, παραμένει στον κύριο την ουσία. Οπότε καθιερώθη. Αποδεκτή για την Εκκλησία και αυτό. Να καταλαβαίνουμε την ιστορία και είναι η πραγματικότητα η αλήθεια. Επανέλθουμε στα περί της μουσικής. Πάλι όπου από τον δεύτερο αιώνα και εδώ αρχίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό να επικρατεί η ελληνική παιδεία σε όλες τις εκφάνσεις της. Αυτό φαίνεται και από τις πράξεις των Αποστόλων, όπου αναφέρεται ότι οι αντεσυνδέες εκείνες
πληθυνών των μαθητών, εγένωτο, γογγισμός των ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παραθεωρούντο εν τη διακονία καθιέμπλου εχείδε αυτών. Οι ελληνιστές ήταν Εβραίοι, οι οποίοι είχαν ελληνική παιδεία. Επίσης, Άπας ο βίος των Μακαβαίων, αστέρα του Κακονού, αενεπλάστηκε επί το ελληνικότερο. Οι Εβραίοι περιγράφουν ολόκληρο το σύστημα του εξελινισμού της Παλαιστίνης και την αποδοχή του ελληνικού βίου υπό τον βασιλέα Αντίοχο τον Τέταρτο. Υπάρχει λοιπόν ένας εξελινισμός, χάρη όπως πούμε του Μεγάλου Ξανά. Αυτό περνάει και στη μουσική και περνάει και στην υμνοδία. Επειδή το ζητούμενο αυτό είναι. Επίσης και οι Ρωμαίοι αντιγράφουν την ελληνική παιδεία. Οι Ρωμαίοι δεν έχουν παρονική μουσική παιδεία, αλλά μάλλον την ελληνική επιδράσκοντα. Ο Τιβέριος, ως προς Αυτοκράτορας, εισχολείται περί την ελληνική μουσική μετά επί Μελίας. Αναφέρεται στην ιστορία ο διάδοχος αυτού Καλιγούλας και ο Κλάβιος. Κατά τα επισημωτέρα σε εορτάς προσκάλλουν Έλληνες μουσικούς. Στο τραπέζι της σχέσης της πρώτα. Η περίοδος, η κοινολογική, η οποία ξεκινάει πλέον να υπνεί από την έλευση του κυρίου μέχρι και εμάς, μπορεί να προχωρήσετε περίπου σε τέσσερις φάσεις. Η πρώτη είναι μέχρι το 4ο-5ο αιώνα μετά Χριστό. Η άλλη από το 5ο έως του Ιωάννου του Δημασκηνού. Η τρίτη από τον Ιωάννου του Δημασκηνού έως του Αγίου Ιωάννου του Ζέλου, περίπου 4ο-5ο αιώνα. Και η επόμενη από το Παγίου Κουζέλη μέχρι πρώτης πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Μετά την πτώση έχει ολοκληρωθεί το έργο και της σύνταξης κανόνων, οδών, παρακλήσεων, τα πάντα. Γίνεται μόνο βελτίωση της μουσικής έκφρασης όλων αυτών των προσεκτικών μορφών και της ποίησης. Η αρχή έγινε από τον Κύριο, ο οποίος αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι και οι μνήσαντες, μετά τον μυστικό δείπνο, και οι μνήσαντες ξύφρον, οι μνήσαντες, ξύφρον και στο όρος των ελαιών. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει ότι ο Σωτήρ ύμνησε, όπως και εμείς υμνώμε ομοίως, κατά παράδειγμα του Κυρίου και εμείς υμνούμε. Άρα υπήρχε η υμνοδία μεταμουσικής, ακόμα και τον Κύριο Χρυσοκοπήδη. Βεβαίως αυτός που ήταν ο νομοδότης, ο νομοθέτης και ο πρώτος διδάσκης. Οι άλλοι Απόστολοι στις πράξεις αναφέρεται ότι και ήσαν διαπανώσεων του ιερό ενούντες και οπλοκούντες των Θεών. Ο Απόστολος Παύλος στην προσκοπασαρίσια επιστολή προτρέπει άδοντες και τους άδοντες εν γαρδία ενώ του Κύριου. Δεν υπήρχε μόνο η Ιουδία, αλλά υπήρχε και η ψαλμοδία. Και στην επίσης προς Εφεσίους παροτρύνει να διδάσκοντες και νουθετούντες εαυτούς ψαλμής και ύμνης. Ψαλμής και ύμνης, όχι μόνο ψαλμής, ούτε μόνο ύμνης. Και οδές πνευματικές. Εν χάρη οι άνθρωποι του Κυρίου. Κατά την κίνηση της κυρίας του τόπου, επίσης αναφέρεται ότι εψάλισαν την τάφη ύμνη. Εκφαντορικές θεολογίες γνωρογούντες, αναφέρεται στα κοπάλια. Και αλλού εις συνήμνησα τον αγγέλων τα πλήθη μαζί με τους Αποστόλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μαζί με τους με τον υπήγειο κόσμο συνήμνησαν και οι άγγελοι. Άρα, πολλέ πρόσωπα γνωρούμε, δεν είμαστε μόνοι μα. Υπάρχουν και οι μεγάλε δυνάμει. Όλοι οι άγγελοι που συγκροτούν την Εκκλησία. Φαίνεται εδώ πέρα ξεκάθαρα. Συνήμνησαν. Αργότερα, μετά την ανάγνωση του Κύριου, αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένα ευχαριστιακό τρόπο, όπου οι Απόστολοι συνηθίζουν την Τρίτη, την Έκτη, την Ενάτη ώρα και γνωρίζουν τον Θεό και μάλιστα τις Κυριακές γινόντουσαν και γνωστές αγάπες κατά το Εσπέρα στην αρχή. Μετά μετατέθηκε πρωινές ώρες, γιατί πολλοί πηγαίναν κορεσμένοι, άλλοι γνωρίζαν, άλλοι πηγαίναν και πεθυσμένοι, αναφέρεται η ιστορία. Κάποιοι τα κρασιά τους και δεν μπορούσαν, οπότε την μετέθησαν πρωινές ώρες. Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος περιγράφει τη
την πρωινή λατρεία. Του ηλίου λεγουμένη ημέρα πάντων καταπόλης ή αγκούς μενόντων, δηλαδή ως ημέρα της πόλησης τους αγκούς, πάντες. Επί το αυτό συνέλευση γίνεται και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγνώσετε. Συγκεντρώνονται όλοι και λέγανε από μνημονεύματα των Αποστόλων ή προφητών ή από του Σαρτήρου του Δαβίδη, ήταν πολύ κοντινή, πάρα πολύ. Ή τα βασαμένου του αναγνώσματο, ο Προεστό, κτλ. Έπειτα ανιστάμεθα κοινή πάντε και ευχά παίρνουμε και ω προέφυγε, παυσαμένο με μόνο τα σαφιά, άρτος προσφέρεται και ύμνος. Κάποιοι από τους αρχικούς ύμνους ήταν η φράση «Αλληλούια», που ανήκει στην Βουλγαρική Μονολογία, που είναι και τώρα αυτό που χρησιμοποιούμε. Ο Αγγελικός Ευνίκιος ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαόφ», το «Κύριε Λέησον», «Ο Δόξα Ιησούς της Θεό», το «Σε ημνούμε, σε ευλογούμε», που ψάχνουμε στην Θεία Λειτουργία, ο οποίο είναι ύμνος του Αγίου Αποστολίου με Διολάνων, του σημερινού Μιλάνων, ήταν αρχιεπίσκοπος με Διολάνων, τον 4ο αιώνα, ο οποίο τον συνέταξε μετά τον θρίαμβο κατά των Αριανών. Και εψάλλει πρώτο, αναφέρει στην ιστορία, κατά τη βάπτιση του ιερού Αυγουστίνου. Το σύμβουλο, το 354 μετά Χριστού. Το φως ηλαρών είναι διαρκώ ύμνο, το πολύ γνωστό. Αυτό αποδίδεται στου Αποστολικού άντρες και δεις τον Αθηνογέννη. Βέβαια, το Πνευματικό Βασίλειο προσκυθέτει στην Άγουσα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Το Σιγησά το Πάσα σαν Ξηλωτία, το οποίο ψάχνω κατά την εκδοχή του Αγίου και από τον Αθηνογέννη. Χρησιμοποιείται ω θεολογικό σύνολο μέχρι τον 4ο αιώνα που αντιλαμβάνεται από τον Αθηνογέννη. Ή τα χειροδότητα του Μοσχολίδη στον Αγίου Αθηνογέννη. Μαρτυρίες περί ευχαριστειακών συνάξεων επίσης είχαν και η πολιτική ιστορία. Ο Πλίνιος που ήταν διοικητής της Βυθινίας, Ρωμαίος, το 112 μετά Χριστό, αναφέρει ότι υπάρχει ευχαριστειακή σύναξη της πρωινής χώρας. Έχει καταγράψει το γεγονός. Και ο Μέγας Βασίλειος μιλάει για τους κατοίκους του Ψαλτηρίου, οι οποίοι ψαλμοί λόγια κατοίκων μελογούση στέλνανε εκεί στα σπίτια. Οι άνθρωποι, κατοίκων μελογούση. Και επί της αγοράς προσφέρουσε, ακόμα και έξω στην αγορά. Μετά τις πρώτες άτυπες αυτές τις ευχαριστειακές συνάξεις, περνάμε σιγά σιγά σε μια πιο οργανωμένη, τύπου λατρεία. Αυτό γίνεται γιατί αφενός μεν αρχίζουν να παρουσιάζονται τα πρώτα κοινόβια, ειδικά ο Βασίλειος έχει γράψει και ολόκληρο σειρά οδηγίες προς τον κοινοβιακό βιό, αλλά εκεί δημιουργείται ένα κοινό σύστημα πορών προσευχής. Και όχι μόνο, επίσης επιβλήθηκε προς αποφυγή χρήσης ευχών και δεήσεων αρθολητικούς, επειδή δεν υπήρχε λειτουργικό όπως έχουμε τώρα. Τη ώρα που σπίτι μου το αποδείχνει, δεν υπήρχαν αυτέ οι ακολουθίε, δεν ήταν διαμορφωμένο, ήταν λίγο άχαρο το τυπικό. Ο κάθε επίσκοπο στην Μητρόπολη του μπορούσε να καθιερώσει οτιδήποτε θεωρούσε ω προσευχητική λατρεία και να το δώσει στο λαό. Υπήρχαν λοιπόν και πολλοί ερετικοί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν καθοδοξίε ω ύμνο, άρχισε σιγά σιγά να επιβάλλεται κάτι συγκεκριμένο και να είναι κοινό αποδεκτό από όλους. Ο Κύριος, Κύριος Ιεροσολύμων, τον 4ο αιώνα, δημιουργεί, εισάγει κάτι τέτοιο που λέμε στην Λειτουργική Παράδοση, όπου αναφέρει ότι γίνεται μια σωγή και ιδιότητα του πιστού ως σύσσωμο και σύνεμο. Επομένως, η λειτουργική παράδοση συνδέεται και με την ζωή του πιστού στην Εκκλησία. Ο ίδιος έγραψε την Αποστολική Παράδοση. Ένα έργο το οποίο ο Άγιος Υπόλοιπος του Πάπας Ρώμης συνοψίζει της λειτουργικής παράδοσης και κάνει μια άθληση και συγκέντρωση σε ένα κοινό βιβλίο
που αφορούσε παραδόσεις της Ρώμης και της Αλεξάνδρειας. Και έτσι λοιπόν έχουμε καταγραφή σταθερού κειμένου Θείας Λατρείας. Αρχίζει λοιπόν να οργανώνεται δηλαδή. Επίσης έχουμε τη σπουδίτικη μοναστική αναγέννηση σε θέματα λατρείας. Εμπλουτισμός με στοιχεία του παραδόσης του Άγιο Σάββατο, του Μεγάλου Σύνδρου, ψαλμού της μεγάλων τμήματων του Ορολογίου, προώθηση στη λατρεία των συναντών, παρέμβαση στους όρους, δημιουργία κληρογιών, κανόνων και κανόνες για νέους Αγίους. Πλέον συμπράσσονται οι κανόνες οι οποίοι ενολογούνται με μάρτυρες πολλούς και αρχίζουν και γίνονται δημιουργία κανόνων, πάντα με μουσική βάση στερεωμένη και δημιουργημένη. Ο Σημείος Θεσσαλονίκης θεωρούσε καθήκον την ανανέωση της Θείας Λατρείας, την εισαγωγή στο αρχαιολογικό τοπικό στοιχείο από το μοναστικό και συγκρίσει στην νεολευκό κλίμα. Κατά τον 7ο αιώνα, ήδη ο Σπερινός αποτελεί πανχριστιανική πράξη, με όλα τα επιμέρους στοιχεία που βρίσκονται σήμερα. Τώρα, πώς γινόταν η ακολουθία ως προς το θέμα του μουσικού της συνοδείας και της ψαλμωδίας. Δεν υπήρχαν οι χωροί όπως υπάρχουν σήμερα της Άντης, εις εξαριστέρων και εις εκκλησιών. Υπήρχαν οι χωροί και μάλιστα προγενεστέρων των χωρών έψαναν όλοι οι πιστοί μαζί από ενός στόματος από μνήμης. Αναφέρει ο Φίλωνας ο Ιουδαίος ότι εν τις αγνίες εγειρώνουν οι πάντες, διηρούν το εις δύο χωρούς κτλ. Άρα, χωρίς τον κόσμο και έψαλον κάθε υποφωνία ακροτελευτεί και υπακούει. Όταν ο λαός υπήρχε, δηλαδή έψαλαν σιγά ή χρησιμοποιούσαν την κατάληξη την οποία κάποιος οδήγησε. Αλλά έψαλαν πάντως γενικώς ομαδικά. Υπήρχε η τάξη ένα ψάρι να άρχεται τη πραγματοδία και οι υπόλοιποι προσήχουν αυτού οι γόντες και μόνο κατά του τελευταίου στίχου συνήχουν τα σφαλά αυτό ή έψαλε ολόκληρο το στίχο και ο λαό του αμήν κάπω έτσι γινόταν. Τα ξέρανε απ' έξω τα ψαλόνια. Ο Άγιος Συνάντιος ο Θεοδόρος ίσως ήταν από τους πρώτους που έταξε τους δύο μουσικούς χορούς και συνέταξε την αντιφωνία. Πολύ αυτό που είναι σήμερα. Μία λέει ο ένας λόγος, μία όλος. Αυτό είναι χρήση της αντιφωνίας. Η οποία επεκτάθηκε μέχρι τον 4ο αιώνα σιγά σιγά σε Λιβύη, Αραβία, Αίγυπτο, Φινίκη, Συρία, στο Μιλάνο, στα Μεγερόνα, στα Σπερινά και αλλού. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ο Άγιος Βασίλειος θέλησε να εισάγει αυτό το σύστημα της αντιφωνίας στην Κεσάρια που ήταν η Μητρόπολη του, είναι ο Κεσαρής του επιτέθησαν σε εισαγωγικά γιατί από τον Άγιο Γρηγόριο του Κεσαρίας του Θωματοδό δεν είχαν εφαρμόσει αυτό το σύστημα στην Εκκλησία του. Του φάνηκε λοιπόν στην οτομία και αναγκάστηκε ο Μήτρα Βασίλειο να γράψει επιστολέ του απολογούμενο. Βέβαια, απολογούμενο. Γιατί εισήγαγε κατά αυτού μία καινοτομία που δεν ήταν καινοτομία, γιατί του εξηγεί ότι αυτή η χρήση υπάρχει ήδη σε άλλε εκκλησίε στο γνωστό κόσμο. Οι πρώτοι μελωδοί οι οποίοι συνέτασαν ύμνου είναι πάρα πολύ γρήγορα του ανθρώπου, είναι χιλιάδε η ελεξία. Χαρακτηριστική είναι ο Διονύσιο ο Αρπαγίτη, ο Ιερόθεο Αθηνών, ο Άγιο Ιγνάτιο ο Θεοφόρος, όπως είπαμε, ότι μάλιστα υπάρχει και επιστολή προς Ρωμαίους στους οποίους παρενεί τους πιστούς να σχηματίσουν μουσικούς χορούς. Τους προτρέπει. Ο Άγιος Κλειστίνος ο φιλόσοφος συνέταξε και ένα βιβλίο ειδικό το οποίο λεγόταν Ψάλτης, περίπου στο 100 μεταχριστών. Αυτό περιείχε σύνοψη ύμνων άρχισαν όλοι να λειτουργούν πιο συγκεκριτικά, όχι άγραφα ο καθένα όπω νόμιζε. Συνέταξε λοιπόν το λεγόμενο Ψάλτη του βιβλίου, το οποίο περιείχε σύνοψη χριστιανικών ύμνων
και εισάρχουν σε καθαρισμένη ώρα. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας, ο οποίος προδρεύει να μεταχειρίζει τη μουσική κοσμία και τα κλίμα. Ο Γάρης ο Δεύτερος, ο Ρώμης, ο Δεκόνης ο Παντός, ο Γάρης ο Αντώνης, ο Πίσης Πορτοπαδικίας. Και επειδή εμφανιζόντουσαν πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη μουσική που παίζονταν στα θέατρα, η κοσμική, η πάνω ψυχή, την οποία εισήγαγαν στην Εκκλησία και αυτοί οι πατέρες προσπάθησαν να αποπέμψουν και να ξοβιλήσουν από την, να μην μεταχθεί στην παράδοση. Υπάρχει λοιπόν και η απαγόρευση για θεμελικές ερευνητικές φωνές κτλ. Στην λαοδικία που έγινε η Εθνική Σύνοδος, στον 15ο κανόνα αναφέρεται περιπτωμή δίν πλην των κανονικών ψαλτών των από άγνωνος αναβλημόντων και από διθέρας ψαλών. Δηλαδή να μην αναγκαθέτει το όπως να είναι και να λέει ότι θέλει η κυριαρχία. Υπάρχει, εντάξει. Παρόμοια απαγόρευση σε εισαγωγικά υπάρχει στην Σύνοδο της Καρθαγένης, τέταρτη σύμφωνα της Καρθαγένης, όπου ο πρεσβύτερος ορίζει τους ψάλτες. Γινόταν έρευση να γίνει και διορισμός υπό την έννοια της επιλογής. Οι επίσκοποι ήταν αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα θα κρατήσει δημιουργούσαν ύμνους, ψαλμωδίες, μουσική. Σε αυτούς είχε πέσει το έργο της μουσικής συνοδείας, όχι σε λαϊκούς μουσικούς, οι οποίοι πολύ αργότερα αναδείχθηκαν. Είχε πέσει το βάρος μεταξύ όλων των άλλων που είχαν στους επισκόπους οι συνθέσεις, ακόμα και ο διορισμός ανθρώπων οι οποίοι πρόκειται να ψάλλουν. Και μάλιστα υπήρχε και καταγεγραμμένη, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, ορκομοσία, δεν ήταν ορκομοσία, ήταν μια ευχή την οποία έλεγαν, η οποία έλεγε ώρα πίστευε και αποδέχουν την καρδία σου πάνω από ό,τι άλλες με το στόμα του. Να πιστεύεις και να αποδέχεις την καρδιά σου ό,τι λες με το στόμα σου. Και ό,τι διαπίστεως αποδέχει, τούτο πραγματοποιεί δια το μέλλον. Όχι μόνο να το αποδέχεις, να το δείχνεις και εμπράκτως δια το μέλλον. Αυτή την ευχή την έργα όσοι μπορείτε να συμμετέχουν στην ιερά ψαλμωδία. Και επίσης η Εκκλησία διορίστηκε επόπτες οι οποίοι παρακολουθούσαν εάν αυτά που άγονται και ψάλλονται είναι κατά την ορθόδοξη παράδοση. Υπήρχε δηλαδή έλεγχος κατά τον κοντινά προς ακριβή εκτέλεση, οι οποίοι πάλι ήταν επίσκοποι, διορισμένοι, προεστώντας εκκλησιών κτλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πολύ ωραίο είναι το εξής. Ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος Παϊνιμά, ο οποίος ήταν αδερφός του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, και αυτό που έχει γράψει και τον κανόνα του Σταυρού, λέμε, τη 14 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια τη ύψωση, βρέθηκε στην Αντιόχεια και εισήχθησε ένα λαό για να ακούσει την ακολουθία. Επειδή ήταν αγνώριστο, δεν τον ξέραμε, δεν είναι όπω τα κοιτά σήμερα που είναι με το Facebook και με αυτά αμέσω, που βλέπει ποιο είναι, τι λέει κλπ. Δεν τον γνώριζαμε ποιο είναι. Στάθηκε και άκουσε τα ψαλόμενα και στο τέλος, ήλεγξε τους ψάχτες ως προς την εκφορά της συνομίας, διότι δεν ήταν αυτή η οποία αυτός ως ποιητής του κανόνα και της μουσικής είχε καθιερώσει. Και επειδή δεν τον πίστευαν, συνέγραψε επιτόπου δεύτερη ενάτη οδή. Και έτσι είναι ο μόνος κανόνας ο οποίος έχει δύο ενάδες. Η πρώτη είναι μυστικός υπερδόχης παράδεισος και η άλλη είναι ο διαπρόσωσης εξήγαγε. Είναι ο μοναδικός κανόνας ο οποίος έχει δύο ενάδες ως κλειμό. Δεν έχει κανένας άλλος. Λόγω αυτού και μόνο το κλειμό. Σφοδρή επίθεση έχει γίνει από πολλούς πατέρες της Εκκλησίας, στον Άγιο Κούσο, τον Πλούκα Βασίλειο, τον Αγίου Ιερόνιμο, τον Ισίδωρο του Πιλουσιώτη, τον Κλήμη, τον Αλεξανδρέα, να πούμε και άλλους, προς τα θεμελικά άσματα. Κατά καιρούς εισήγαγαν τέτοια άσματα, όπως είπαμε και πριν,
Και οι πατέρες προσπαθούσαν οπωσδήποτε να τα αποβάλουν από την Εκκλησία. Δεν ήταν αρμόζοντα μέλη προς το εκκλησιαστικό ύφος. Και μάλιστα προέτρεπαν τους μουσικούς να δημιουργήσουν ποικίλα άσματα επί το εμελέστερο. Δηλαδή μεταμορφή προς αντιπερισπασμό των αντιστοίχων ερετικών. Άρα είναι προτροπή των πατέρων να δημιουργηθεί μελωδία όμορφη και σωστά ακουστική, αλλά και παραδοσιακή ταυτόχρονα. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και ο Αθανάσιος εισήγαγαν επιτυδευμένα μέλη μουσικής. Αναφέρεται ότι οι Αριανοί έστειλαν αστυνομία, ας το πούμε, τότε στρατιώτες για να συλλάβουν τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος αντιλαμβανόμενος να έρχονται προς σύγκρισή του, βγήκε και προέδωσε τους ιερείς και τον λαό να ψάλλουν όσο γίνεται περικαλέστερα κατά τη διάρκεια που θα εισήρχονται οι στρατιώτες, οι οποίοι έμειναν έκθαμοι αρχομένως και δεν συνέλαβαν τον Μέγα Αθανάσιο. Δηλαδή, χρησιμοποίησε την αρμονία του μέλους προς αυτή την αποφυγή. Ο Άγιος Ιωάννης Ήλος έχει επίσης εισάγει εκπαιδευμένους ύμνους μουσικής προς διάσωση της Εκκλησίας της Συρίας από τις διδασκαλίες του Αρμονίου, ο οποίος είχε μελοποιήσει για προσφυγμούς κ.τ.λ. Και μάλιστα εδίδαξε και μοναχίες να ψάχνουν ορθόδοξα άρματα. Οι Σύριοι που αποδίδουν πάνω από 12.000 σπουδές. Ο Μέγας Βασίλειος, και αυτός όπως και ο Αντιγρηγόριος του Λόγου, είχαν σπουδάσει και τη μουσική και επίσης και η Εμέλεια, η αδελφή του, η Μακρίνα και ο Γρηγόριος του Μαζίλειος, όλοι ήταν κατεπτυσμένοι περί της μουσικής. Ο Αμβρόσιος του Διολάνα είναι πολύ σημαντική μορφή γιατί δημιούργησε ένα σύστημα μονοσύλλαβης παραλλαγής. Μέχρι τότε δεν υφίστατο μουσική παρτιτούρα, όπως ξέρουμε σήμερα, που μπορεί να διαβάσει κάποιος. Υπήρχαν πολύ ατελή σχήματα και τα περισσότερα τα ξέραμε απ' έξω. Ο Άγιος Αμβρόσιος για πρώτη φορά δημιουργεί μια μονοσύλλαβη παραλλαγή, δηλαδή κάποια τύπου ιερογλυφικά σχήματα τα οποία μπορούσαν να αποδώσουν τη μουσική και να γίνει αναγνώση της μουσικής. Επίσης μεταφέρει 4 ήχους των Αρχαίων Ελλήνων στην μορφή πρώτου, δευτέρου, τρίτου και τετάρτου ήχου όπως είναι σήμερα. Ο Άγιος Αφρόνιος Ιεροσολύμων, επίσης ήταν άριστος μουσικός και ηλιογράφος, επίση ιδιόμενα μεγάλων ερών, Χριστουγέννων και Θεοφανίων. Ο Άγιος Μάξιμος, ο Ομολογητής, τον 7ο αιώνα. Ο Άγιος ο Ρωμανός Μελωδός, ο γνωστός σε όλους μας, ο ποιητής Κονταγίων, ήταν ιεροδιάκονος της Εκκλησίας της Βιερτού. Ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ιερά Μονή της Θεοτόκου του Κύρου και εκεί σε μια λειτουργία, ενώ είχε πόθωνα, ως άλλη ήταν παράθυνο, δεν είχε ήταν καθόλου φύλλα από σπίτι στη μουσική, στην αγκριτία του Χριστουγέννου που έγινε και ελαφρώς κοιμόμενος, εμφανίστηκε η Παναγία, το πλέον ένα κοντάκιο, το οποίο το κατάφυγε. Κοντάκιο ήταν ένα μικρό κοντάρι το οποίο έχει κλειδωμένο ένα χαρτί και στο οποίο αναφέρονταν κάποιοι ύμνοι. Αυτό λοιπόν ω όραμα που είδε στον ύπνο του ότι το τόνο τη Παναγία το κατάφυγε και ευθέω συντάσσει το γνωστό κοντάκιο που συγκεντρώνει το Παρθένο σήμερα τον Ιππερού Τσίγαρο Δίκτυο. Πάνω από 1000 τέτοια το αποδίδονται κοντάκια, ύμνοι κτλ. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Διάλογος, Πάπας Ρώμης, επίσης προώθησε και στήριξε το σύστημα του Αγίου Αμβροσίου με 2 λάμπου. Το βελτίωσε και αποτύπωσε τα γρηγοριανά μέλη που έχει χρησιμοποιήσει σήμερα η Λατινική Εκκλησία. Τα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ομορφότερα των τετραφωνιών των Επτανήσεων. Είναι μονοφωνικά όσο το κλείστο, όχι τετραφωνικά. Χρησιμοποιούν μία φωνή. Όλοι δηλαδή ξέρουν ότι είναι μία φωνή. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, που είναι στο Μεγάλο Κανόνα.
Περνάμε στην επόμενη φάση από το παγίδι του Μασκινού. Θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια μόνο για όσους γνωρίζουν τη μορφή του Αγίου του Μασκινού, η οποία ήταν εξαίρουσα μορφή, ήταν έξω από του ασφαλτογράφου και εθνολόγου. Εκαλούμισε και καθάρισε τα μέχρι τότε μέλη, τα οποία ξέφυγαν από το ορθόδοξο μουσικό σχήμα. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι επειδή ήταν, όπως είπαμε, και θεολόγος, συνέγραφε πολλές επιστολές οι οποίες κατακεράβαν τους ερετικούς οικονομάχους στην περιοχή. Και επειδή η κυβέρνηση, οι αυτοκράτορες ήταν περισσότερο προσκύνητοι προς τους ερετικούς, ο Λέων ο Τρίτος πλαστογραφεί τη γραφή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και την στέλνει προς τον Αυτούν Μελίκη τον Πρώτο, ο οποίος ήταν κυρίαρχος του Δαμασκηνού, ότι παρακινεί εξέγηση προκειμένου να τον ερέξει από τον χρόνο του Δαμασκηνού. Και στέλνει λοιπόν ο Παυγού Μελίκη και το αυτό του τη δεξιά γύρω την οποία συνέγραφε για να σταματήσει να γράφει. Την οποία μάλιστα την κρεμάσανε και σε ένα σημείο χαρακτηριστικό προκειμένου να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή. Κατόπιν τούτο, αιτείται ο Άγιος ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός να του δώσουν την δεξιά, το δεξί κακό. Και προσερχόμενος στην εικόνα της Παναγίας, αφού την εναπέθεσε στην εικόνα και γονιπετής προσερχόταν επί ώρες, κάποια στιγμή κουράστηκε και ο ύπνος, ξυπνώντας, διαπιστώνει ότι το χέρι ήταν κολλημένο και είχε αποκατασταθεί στο σημείο που βρισκόταν όπως και πριν, μόνο που υπήρχε η μλή γύρω από τον κακό προς πιστοποίηση του θαύματος. Εκεί έγραψε το λεγόμενο το γνωστό κανόνα του πρώτου ύπνου, σου η τροπερούχος δεξιά, θεοπερούχος ευαισθητή και δόξα. Τα έργα είναι πάρα πολλά. Χαρακτηριστικότερος είναι ο κανόνας της ημέρας της Αναστάσεως του Κυρίου, του Σάλωμεν, και τον οποίο δυστυχώς πολύ υπέρ της μαγειρίτσας τον παρατούνται, δεν θέλω να τον ενδιαφέρει, ο οποίος είναι πανέμορφος κανόνας. Έχει γράψει τον οκτώ οίκο, πάρα πολλά πράγματα. Να αναφερθώ σε ένα μόνο πάρα πολύ ωραίο. Ο Άγιος μας, ο Επίσκοπος Μαϊμάνη, ήταν αδελφός του και αυτός ήταν αδελφός. Είχε γράψει και αυτός κανόνα για την Ανάσταση του Κυρίου, σε το δεύτερο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή οι πατέρες δεν τους ενδιαφέρει η προσωπική του προβολή, αλλά και η γνώση της Εκκλησίας, όταν διάβασε τον κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Μασκηνού και έφτασε στο σημείο που λέει «Νην πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός και γη και τα καταχρόνια». Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που του αναφώνησε «Και εσύ αδερφέ Ιωάννη, το πάρ όλων εν της τρισή τούτης συμπεριέλαβες και εγώ δεν αφήκα σε σου φέρω». Αμάν, αδερφή Ιωάννη, σε τρεις λέξεις τα αμεσόντα. «Νην πάντα γεμίσαι όλα φωτός, ουρανός, γη και τα καταχρόνια». Τόσο πολύ δηλαδή ενθουσιάστηκε που ή την οικούν εγώ και την είδαν ολοκληρωτικό. Όθεν, ο μένης ως κανόν εχέτω τα πρωτεία και αριστεία και τους αλέστω δημοσίου. Επίσης έγραψε ο Ιησούς Κορμάς ο Μαϊμά, που ο κανόν ανήσει ο Χριστόμων, της κοινήσεως της Ευρώπης, την ανάπτυξη του Ιησικέ, πάρα πολλούς άλλους κανόνες, οι οποίοι συνεργάζονταν εκεί, γύρω στον 8ο-9ο κανόνα. Ήταν και επίσκοπος Γάζας, εκεί που γίνεται σήμερα δυστυχώς ο πόλεμος, η Γάζα. Ήμνους συνέγραφαν και οι αυτοκράτορες. Καλή ώρα. Οι διοικητές όπως ο Θεόφιλος, ο αυτοκράτορ, αν και ο οικονομάχος, θα το αναφέρουμε, το πρέπει να οικονομάχος, η Εκκλησία διαθέτησε ήμνους δικούς του, εφόσον ήταν και έστειλαν φορολογικά ποθά. Ο Άγιος Μεθόδιος, ο ομολογητής, ο Μητροφάνης ο Επίσκοπος Μέλης, ο Ιωσήφ, ο Ελληνογράφος, ο Λέων Σοφός, επίσης από τον κράτο Παπαζητή, έχει γράψει τα έργα Ιωθινά, η Κασιανή Μοναχή που έγραψε
το γνωστό του κύριου Ιακώβου Σταματίας και άλλα, του άνθρωπου του Καλλιτρίτη, ο Άγιος Θεόδωρος ο Σκουντίτης, ενδύνας και ψαλμωδία ύμνων στους Σκουντίτες που να ακούσουν. Ο Άγιος Θεόδωρος και Θεοφάνης η Γραπτή. Ονομάστηκαν Γραπτή γιατί ο Θεόδωρος ο Αυτοκράτορας, ο οποίος ήταν και αυτός οικονομάκος, διαπερακτωμένου Σιδήρου, στο μέτωπο του χάραξε διαπερακτωμένου Σιδήρου, όπως βάζουμε στα ζώα, ας το πούμε, διαπερακτωμένο Σιδήρου και σχηματίζει την καμία γραμμή, του χάραξε στίχους προς τιμωρία κτλ. Και έτσι ονομάστηκαν και ομολογητές αυτοί. Κατόπιν περνάμε στην περίοδο από του Αγίου Άνθρωπου Κουζέλη, ο οποίος ήταν αποδράφη της σημερινής Αλβανίας. Αυτός επίσης δημιούργησε μία νέα παρασημαντική, δηλαδή μουσική γραφή. Συνεχώς βελτιωνόταν η μουσική. Προσπαθούσε μόνο και περισσότερο να εφεύγουν τρόπους προκειμένου να διδάσκει, να μπορεί κάποιος να μαθαίνει ευκολότερα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Μαθηνός είναι ένας από τον Άγιο Συγγνώμη. Ο Ιωάννης ο Κουζέλης είναι ένας εξ αυτών. Θα βαστώ το γεγονός το οποίο, εντάξει, αρκετοί το λέω βέβαια, αλλά ας το αναφέρω για αυτό που το γνωρίζουμε ότι το Σάββατο της 5ης εβδομάδας των Ιστιών, στην Αγρυπνία Προκαθίστου, επισημαίνω ότι πάλι σε Αγρυπνία έγινε θαυμαστό, γιατί αποφεύγουν πάρα πολύ τις Αγρυπνίες δυστυχώς, όπως και ο Άγιος ο Μάθος Μελωδός, και τώρα σε Αγρυπνία ο Άγιος Γιάννης που του δέρει σε κάθε παιδιά και γνώσαμε, αποκοιμήθηκε και εμφανίστηκε η Παναγία και του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο το είδε στα χέρια του όταν ξύπνησε. Ήταν πραγματικότητα, δηλαδή δεν ήταν ψευδές ούτε όνειρο. Και υπάρχει, νομίζω, ακόμα στην Μονή της Μυγής της Λάμπρας, στο Άγιο Όρος. Ο Άγιος Νικόλας Αγαπάσιτας, ο Άγιος Ιωάννης Πατάτης, ο οποίος ήταν και αυτός από κράτο, ο Θεόδωρος Δάσκαλης, από κράτο Λυκίας, όλοι αυτοί ήταν συγγραφείς ύμνων, κανόνων κτλ. Να τους συντομεύσουμε όμως έτσι κουραστά. Λοιπόν. Ήδη λοιπόν μέχρι το 13ο αιώνα έχουν γίνει όλοι οι συγγραφείς, έχουν καταγραφεί οι ακολουθίδες, οι εξτρίμοι, ο Όρθρος, έχουν πάρει τον Οφίδιους περίπου όπως είναι τώρα. Μετά την άνοση της Κωνσταντινούπολης, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μία παρακμή, θα λέγαμε, ως προς το ασματικό τυπικό, το οποίο το συνεκράτησε ο Σιμεών Θεσσαλονίκη, ήταν υπέρμαχος και υποστηριχτής. Ουσιαστικά παρέμεινε το τυπικό του Αγίου Σάββατο του Αγίου Όρους, τα οποία με παρεμβάσεις διαμορφώθηκαν στη σημερινή μορφή. Η περίοδος μετά την άνοση δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την συγκέντρωση κανόνων και ακολουθιών, αλλά με την βελτίωση, όσο το πλήσω, και τη δημιουργία ύμνων καλοφωνικών ρυθμών, παπαδικών μελών, δηλαδή μελών τα οποία είχαν κάλος, δεν ήταν απλά στη μορφή, δηλαδή τα καλούπισαν οι μουσικοί, οι επόμενοι. Τα ομόφυλα, ας πούμε, τα δημιουργήσαν μέλος καλουπισμού. Τώρα, ας μην αναφέρω λίγο πάρα πολλά τα ονόματα. Να κλείσουμε λιγάκι με τον Χρύσανθο, ο οποίος είναι πάλι και αυτός αξιόλογος και αυτός επίσκοπος Προύσης, ο οποίος συνέγραψε και το θεωρητικό της Βυζαντινής μουσικής. Αυτός πέρασε τον 19ο αιώνα και ήταν μάλιστα και ένας από την τριμελή επιτροπή η οποία καθόρισε το Πατριαρχείο να δημιουργήσει μουσική γραφή. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί από τους επισκόπους και τον είχαν εξορίσει στη μάτη του λόγω του ότι εισήγαγε σύμβολα
τα οποία χρησιμεύουν ώστε οι μαθητές να μάθουν πολύ σύντομα ίμνους. Αυτό αποτέλεσε έρηδα προφανώς και κάποιοι τον συμβάτησαν και τον απέβλεψαν. Αλλά επειδή υπάρχει διαδίκη, σε επίσκεψή του ο Μητροπολίτης Ηρακλίας Μελέτιος, ο οποίος είχε αναθέσει σε κάποιους κτίστες να φτιάξουν ένα σπίτι εκεί στην πατρίδα του, στην μάδα του, στη συνοικία της Ευαλίου του Παναφέρου, και πήγε να επιβλέψει τα έργα, άκουσε τους μαστόρους, τους τέχνες, λέει η ιστορία, μάστορ, οι οποίοι ήταν στον πάνω από αυτό το σπίτι, ήταν τίποτα. Άκουσε να ψέμουν οι μάστορες, ύμνους περικαλείς, οι οποίοι ήταν πολύ δύσκολοι και γνώριζε εκείνος ότι απαιτούνταν δεκαετία τουλάχιστον για να αποδώσουν τους ύμνους. Και αυτό λέει και πάνω στον πάνω όρφο, τους ρώτησε, από πού εσείς προέρχεστε, και είπαμε ότι είμαστε πατριώτες του Χρυσάνθρωπου και τα λοιπά και τα λοιπά, και μας είπε, εντάξει, πώς λέει μάθετε νέοι όντες, δηλαδή 20-25 χρονών, πού μάθετε να ψάχνετε τόσο ωραία αυτούς τους ύμνους που χρειάζεται τόσο μεγάλη χρονική πείρα. Και του εξηγήσαμε ότι αυτός έχει εφεύρει μια μουσική γραφή, την οποία μας τη δίδαξε και εμείς πλέον διαβάζουμε το μουσικό κείμενο. Και έτσι λοιπόν αντελήφθη την αξία του Χρυσάνθρωπου και τον επανέφερε, τον αποκατέστησε και μάλιστα έγινε και στην τριμελή εποχή, η οποία διαλύθηκε στην Παπαδιακή, προκειμένου να δημιουργήσει την νέα γραφή που είχε κάνει σχετικά με τη μουσική. Τρία λεπτά για μόνο να αναφέρω ένα θαύμα το οποίο κάπου το εντόπισε και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό έχει να κάνει με την ψαλμοδία. Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Σίμωνος, του κτήτορος της Αγίου Όλη, Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Οδηγία κληροδότημα της μοναχής, έχω σημαντική οδηγία, ώστε εις τας ακολουθίας της Εκκλησίας να ψάλλετε με σκενότητα και βλάβια και όχι με πλευρές ατάκτες. Θαύμα γενόμενο εις τη μονή της υπεραγίας Θεοτόκου, την λεγόμενη η Μεγάλη Αντίληψη. Θα το διαβάσω στη γλώσσα όπως είναι, γιατί πολύ όμορφη η γλώσσα. Ας είναι καθαρά γλώσσα, είναι πολύ ομορφότερη της δημιουργικής και όπου χρειάζεται μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Είναι πολύ μικρό. Εν τη μέρεση τη Ανατολική, στα Ανατολικά μέρη, κάπου στην Ανατολή, μοναστήριο υπήρχε ονομαζόμενο Μεγάλη Αντίληψη. Εν τω ταύτη, ουν Παναγίου Λαό, εντελείτο θαύμα παράδοξο. Εν αυτέ γάρ, τι δεσποτικέ εορτέ, όταν γίνει τι δεσποτικέ εορτέ, επεφαίνεται ότι η υπεραγία Θεοτόκο, βαστάρουσα τον Κύριο ημών εις τον Χριστό εν τες Αγίες αυτής και Παναχράνιας αγκάλες. Εμφανίζονταν η Παναγία του Κύριου στις δεσποτικές εορτές. Και πολλάκις μεν εφαίνεται κατά την αρχή του όρθου, άμα που άξαστε τούτον. Ήταν από την αρχή μαζί με δυνάμεις, δεν πήγε κάτι στιγμή. Άλλο δε εν τη αρχή των καλών. Έστι δε ότι και μάλλον τη ενάντια των κανόνων του κουδί. Έστι δε ότι και μάλλον εν τη ενάντια των κανόνων του κουδί, επειδή η ενάντια οδία αναφέρεται στην Παναγία, κυρίως παρουσιαζόταν οπωσδήποτε στην ενάντια οδία. Η δε παρουσία αυτή υπήρχε με τα πλήθους αγγέλων των εφορούντων, κύκλου αυτή. Με τα πολλού φόβου και τρόμου, επιφερόμενοι και θρόνων δόξη μεγάλη εξατράφητα υπέρ των ήλιων, του πυρηνικού άγγελη, την ουδήποτε συνόδευα. Εφαίρετο δε ω από Αγίου Θυσιαστηρίου εξερχομένη, καλή ώρα που συνοχίζουμε στην Παναγία, βάλω θυσιαστήριο και αντιγράψα. Εφαίρετο ω να εξέρχεται από Αγίου Θυσιαστηρίου και των θρόνων εκείνων των υψηλών, έμπροστε του θυσιαστηρίου θύνε, παρεκκλεγωμένη, έδινε εντολή να θέσουν το θρόνο αυτόν τον οποίο έφερε μαζί τη μπροστά του θυσιαστήριου. Κάπου εδώ, μπροστά του, στη μέση του ναού.
Ενώ θρόνο και προς καθιζομένη, άμα το Αγίο βρέθη και κάθεται στον χρόνο μαζί με το Άγιο Βρέφος. Εφαίνεται, συψάνουσα, εφεκάστο τούτο χορό, ηρέμα. Εφαινόταν ότι συνέψανε μαζί με τους χορούς, με ήρεμο χρόνο, ηρέμα. Πως η Παναγία αυτή φωνή και η θεϊκή μελωδία μεταφάσει σε ευταξίας και κατανήσεως. Το δε Πανάγιον Βρέφος είναι ως εφαγαλόμενο, αγάλετο ο φρέφος του οποίου έχει εισαγάλισσες, και της δυσή χωρίς των μοναχών συνοτέρως εναντενήσων ότε και έσω. Δηλαδή, ενατένισε τους χορούς και ξεκαιριστερά όταν έσωνα. Και ειν ειδήν θαύμα παράδοξον και πολλής γέμονε πλήξεως, ότε μένει ηρέμα και βραΐα τη φωνή και αβιάστος έψαν τον μοναχή, ώστε ψάνει ομού δυναμένος, συνέψανε και αυτή υπεράγοντος. Και ή παραμένουσα άθρη του τέλους της ακολουθίας και αυτής της ευχής. Συνέψανε όταν ψάνει ήρεμα η χωρή. Και με κατάνηση πρέπει, συνέψανε και η Παναγία και η Αθρόπος όλη την ευχή μέχρι το τέλος. Δεν σταματούσε. Εφαίνεται δε, εν το καιρό του Θυμιάμακος, της ενάτης οδής, πλήρων αγαλωμένη. Όταν έβγαινε ο ιερέας για την μια στην άλλη δύο, εφέρεται πλήρων αγαλωμένη. Περισσότερο. Και της Αγίας Αγγέλης ως αποδέσμους διδούσα δίθεν νομισμάτων ή και της μοναχής τάρτα διέλυμα. Φαινόταν σαν να δίνει νομίσματα στους αγγέλους που είχε, οι οποίοι τα μοίραζαν στη μοναχή, στους μοναχούς. Και την εβόδη ως ξανθέων όν το ειδίπλων που και έστι δημιουργήσαστε, την αεβόδη, δηλαδή είχε κάποια έλεα τα οποία ήταν, φαινόταν σαν κάποια έλεα τα οποία ήταν εβοδιάζοντα. Το ειδίπλων που και έστι διηγήσαστε, δεν μπορεί να διηγηθεί κάποιο πόσο όμορφη ήταν αυτή η οσμή που είχε. Επαλήφοντες αυτούς ως και μοιρευσική δίθεν ελέηση. Δηλαδή, τους έδινε νομίσματα η Παναγία στους αγγέλους, οι οποίοι τα έδιναν στους μοναχούς και τους έδινε και αρώματα που άνευαν οι αγγέλοι αυτούς τους μοναχούς. Και τη σήμερα παρήγουν τα πλήρωνα τη είδε τούτων Ελλάσσων. Ξάδους ότι ήταν περισσότερα, ξάδους ότι ήταν λιγότερα. Καθηγής προφανώς της κυρίας Θεού. Και των μεν απολυπωμένων αδελφών, εν τη συνάξη, των μεν ήρθων τους τόπους των δε ουχή. Επειδή έτυχε με λίγο αδελφοί, γιατί στα μοναστήρια υπάρχουν διακονήματα και δεν είναι πάντα παρελισκόμενοι όλοι. Στις θέσεις που ήταν που κάθονταν οι μοναχοί, τις θέσεις άνοιγαν οι άγγελοι, παρόλο που έλειπαν οι μοναχοί, ενώ σε άλλους δεν άνοιγαν. Και τάφτα μεν παρήγουν αυτής, ότε πραΐα τη φωνή ως είπων και αμετεωρίστος και μετακατανήσεως έψαλον τη φωνή. Αυτά τα παρήγε η κυρία Θεοτόπους όταν πραΐα τη φωνή και αμετεωρίστος και μετακατανήσεως έψαλον τη φωνή. Εις και συμψάνουσα υπήρχε η υπεράμματος. Ότε δε ύμνου επεχείλουν τις φωνές και τους μεν ψάλλουν τους μεν ψάλλουν τους δε σιγά μη δυναμένους φθάνει τις κρακίες των εταίρων αισιόπα, κακίνης το άθρατο στόμα, ως τρίτερ μη φθάνουσα. Δεν της άρεσε η άθρατη φωνή και οι γραφείες και τα λοιπά και όταν κάποιοι δεν τους συνεδίους, αισιόπα, δεν συνέψαν. Απεστρέφω τον αυτούς, συγνάζουσα και όσπερ οργιζομένη, προσέκατε τίνιν κατά τόπο της παρεστώσης Αγίης Αγγέλης, άρα τον θρόνο και αποχωρήσετε και απληθύνει. Έφτασε στο σημείο να φαίνεται ότι προστάζει τους αγγίους του Αγγέλους να πάρουν τον θρόνο στον οποίο καθόταν και να αποχωρήσει και να φύγει. Τούτο νου το γινωμένο είναι τη εκεί του μέγα γέρο διορατικό και το παράδοξο του το θαύμα βλέπω διηγήσατο τη αδελφή ακριβώ αναδιδάξει. Αυτό κάποιο γέρο διορατικό μεγάλη ηλικία το είδε και το εντίταξε στου αδελφού προ γνώση και συμμόρφωση περί το ψαλωμένο. Πάρα πολύ.
Αλλά με όλα αυτά που εμείς άκουσα τώρα, δεν είναι λάθος να σκεφτόμαστε που αυτοί που ψέρνουν, αυτοί που ανέρχονται στον αναλόγιο και ψέρνουν, είναι η κάνε τη θέση των αγίων, των αγγέλων. Η φωνή ειδικά τους δεν είναι μόνο για να δοξάσουν τον Θεό γιατί έχουν καλή φωνή, αλλά είναι γιατί δίνουν τη φωνή μου και ζω σαν ένα άγγελος του Κυρίου και ανέβει στον αναλόγιο για να δοξάζω το όνομα του Θεού και με τη φωνή αλλά και με τον Θεό. Μάλλον για αυτό, για να καταλάβω το καλύτερα. Γιατί για μένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση για όλα αυτά που είπε ο κύριος Παρασκευά. Και του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κάποιες φορές νευριάζω, το έκανε ο ομολόγος, νευριάζομαι πάρα πολύ όταν ακούμε που τραβάμε κάτι, που κάνουμε λίγο πιο αργά και τέτοια. Αλλά είναι γιατί δεν έχουμε καταλάβει που ο ψάλτης δεν είναι για να δείχνει την ωραία φωνή που έχει, αλλά για να κάνει το εγγύσουν αναλόγιο, το θέλημα του Θεού και να δίνει τη φωνή του στους αγγέλους για να παρουσιαστεί στον σώμα του ψάλτη τον ίδιο άγγελος που αυτός εκεί δείχνει στον τρόπο της ψαλμωδίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας μπερδεύκα το μυαλό μου τώρα έτρεχε στους ψαλτήρι, στους ψαλιστούς αναλόγιους, γιατί νευριάσαμε, αλλά σήμερα ντράπηκα πάρα πολύ με όλα αυτά που άκουσα, γιατί κατάλαβα που η λειτουργία δεν είναι, όχι αυτό το ξέρω, δεν είναι ο ιερέας, αλλά η λειτουργία είναι όλοι μαζί, ο ιερέας μαζί με τον ψάλτη, αλλά μαζί και με τον κόσμο. Και όταν κάποιος σπάς και γίνεται κάτι διαφορετικό, η λειτουργία δεν πάει όμορφα όπως πρέπει, γιατί κάποιος δεν είναι εκεί συντονισμένος με αυτό που γίνεται στην Θεία Λειτουργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, βοήθειά σου Παρασκευά, θέλω να σας ευλογήσω εσείς και όλη την οικογένεια με αυτά που έφερε για εμάς εδώ στην Εκκλησία. Και ήταν και μία ενηλέμετη πορεία των ομιλιών από τον Άγιο Παλαντίου. Από τον Άγιο Καλαβίου ήταν μια αλληλουχία στην πορεία των ομιλιών από τον Θεοφιλέστατο Καλαβίου, τον κύριο Καλίνικο, ο οποίος μίλησε για τη λειτουργική ζωή. Μετέπειτα ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος που μας είπε για την όλη πορεία των ακολουθιών, τις ώρες, το μεσονυχτικό, όλη τη λειτουργική από άλλη απόψεως πορεία και έκλεισε κατά κάποιο τρόπο αυτό το με τον τρίτο ομιλητή, με την ψαλτική. Ως εκ τούτου λοιπόν, χωρίς να ήταν προγραμματισμένο να γίνει έτσι, έδεσε το ένα μαζί με το άλλο. Ομολογηθήκαμε όλα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την βοήθειά σας. Πρώτον Θεό, στην επόμενη ομιλία 3 Ιουνίου, η ημέρα Δευτέρα, θα είναι εδώ η κυρία Δήμητρη Μονιού και με το Θεό.